Καλημέρα. Χαίρετε. Έχουμε θεματάρα σήμερα το πρωί. Είναι συνδυασμό δύο ξεχωριστών ερωτημάτων. Το ένα το ερώτημα είναι από μια φίλη που του έχει τηλεφορήσει μια σχέση που ξεκινάει με καλές προοπτικές και καταλήγει άδοξα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι από μια άλλη φίλη που με ρώτησε να ξεκαθαρίσω τις διαφορές, είναι επισημάνω, τις διαφορές μεταξύ του ενθουσιασμού του έρωτα και της αγάπης. Το ξεκίνημα μιας σχέσης λοιπόν. Θέκλα μου καλησπέρα. Καλημέρα. Εύχομαι να είσαι καλά και χαίρομαι που σε βλέπω χαμογελαστή πάλι. Ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι. Έχω δει όλα στα βίντεό σου και τις 2000. Και νομίζω ότι έχω ξαναγεννηθεί από τις τάχτες μου με αυτά. Αχ τι όμορφο. Κάνω ψυχοθεραπεία ομαδική χρόνια για να αντιμετωπίσω στην αρχή έναν προβληματικό γάμο στη συνέχεια το χωρισμό μου, δυο φορές με τον πρώην μου, το κάνεις και διπλά εσύ, δεν σου φτάνει το μονό. Συν όλα τα τραύματα από την παιδική και ενήλικη ζωή μου. Είμαι σε πολύ καλή φάση πια, αφού μπόρεσα και απελευθέρωσα τα ψυχικά βαρύδια και αγάπησα περισσότερο εμένα. Είμαι 55 χρόνων με ένα γιο 24 ετών. Να ζήσει, να ζήσετε. Έχω χωρίσει εδώ και 4 χρόνια και νιώθω αρκετά καλά με αυτό. Άκουσα χθε και το βίντεο με τίτλο Πότε θα οριμάσω για να μην ελκύομαι από αδιάγνωστου. Α, κάναμε και τέτοιο βίντεο. Με προβλημάτισε πολύ. Γιατί ενώ όταν ξεκινάει μια σχέση με φαινομενικά καλέ προδιαγραφέ, να καταλήγει σε αποτυχία. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσει που τα σημάδια φαίνονται από την αρχή σχεδόν. Όμω, τι γίνεται με εκείνε τι σχέσει που ένας ένα παίρνει από τον άλλο αυτό που χρειαζόταν ή βαρέθηκε και πάει στην επόμενη ή στον επόμενο ενώ εμείς έχουμε κάνει όνειρα, έχουμε προσδοκίες. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας από τέτοιες σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα να μην σταματήσουμε να δίνουμε και να ερωτευόμαστε φοβούμενοι μήπως μείνουμε πάλι μόνοι. Ευχαριστώ πολύ αν διαβάσεις το μήνυμά μου και ακόμα περισσότερο αν βρεις χρόνο για vlog, βρήκα χρόνο γιατί με ενδιαφέρει και εμένα αυτό το θέμα να το αναλύσω και να το μελετήσω. Συνέχισε να χαμογελά και να μας μεταφέρει σε εμά και τι γνώσει σου και το φω. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, λοιπόν, σχέσει που ξεκινάνε με καλέ προοπτικέ, που κάνουμε όνειρα, που έχουμε προσδοκίε και μετά πάνε downhill δηλαδή πάνε στον κατήφορο Παίρνουν τον κατήφορο. Λοιπόν, φιλενάδα, εσύ που έγραψε την επιστολή, φιλενάδε και φιλενάδι που είστε στο κανάλι, η αλήθεια είναι ότι το πιο αβέβαιο ο διάστημα στη ζωή ενός ανθρώπου είναι στην αρχή μιας καινούριας γνωριμίας, το ξεκίνημα μιας σχέσης. Πόση πολύ δύναμη ψυχική πρέπει να έχεις για να αντέξεις αυτή την αβεβαιότητα και να δώσεις χρόνο να δείξει η κατάσταση τι είναι προς τα που πάει και τι συμβαίνει και τι γίνεται. Ah. Βαριά να σάνετε κι εσείς αν θέλετε Αναστενάξτε κι εσείς αν θέλετε Γιατί σε όλους μας έχει συμβεί Να δίνουμε με τα μούτρα σε μια καινούρια γνωριμία Να χτίζουμε ε, παλάτια πάνω στην άμμο Να φτιάχνουμε όνειρα, προσδοκίες Να σιγουρευόμαστε ότι αυτή είναι, αυτό είναι Αυτό είναι το τέρι μου Βρήκα τη γυναίκα της ζωής μου Βρήκα τον άνδρα του όνειρο μου από το πρώτο ραντεβού, από το δεύτερο ραντεβού, από την πρώτη φορά που θα φιληθούμε, από την πρώτη φορά που μπορεί να κοιμηθούμε μαζί, να κάνουμε όνειρα, 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 όνειρα. Ζούμε όμως στην εποχή των σχέσεων fast food. Το λέγαμε και στο χθεσινό vlog, ότι είναι fast food οι σχέσεις στις μέρες μας. Είναι ταχεία κατανάλωση, όπως το ταχυφαγείο. Πας σε ένα ταχυφαγείο, ένα φαγητό, το οποίο είναι προ ψημένο, προκατασκευασμένο, κατασκευασμένο, το βάζουν για λίγα λεπτά στο, στο καυτολάδι, το βγάζουν και στο σερβίρουν και το τρως γρήγορα, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο νόστιμο, δεν είναι τόσο θρεπτικό, τόσο υγιεινό, όπως ένα φαγητό που θα μαγειρευτεί from scratch που λένε οι Εγγλέζοι, από την αρχή που λέμε εμείς τα ελληνικά, δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πάρει όλα τα φρέσκα υλικά, και να καθίσεις να φτιάξεις, για παράδειγμα, τους δολμάδες σου να πάρει τα φρέσκα μπελόφυλλα, ή να πάρει τα φρέσκα λάχανα, να πάρει το ρύζι, να πάρει τον κοιμά ή την ντομάτα και τα μανιταράκια θα του κάνει για λαντζή. Και να φτιάξει από την αρχή ένα φαγητό με πολύ μεράκι, να το ψήσει και να ξέρει ότι αυτό που τρώω είναι ένα φρέσκο φαΐ γεμάτο θρεπτικά στοιχεία, πρωτενε, βιταμίνε, ιχνοστοιχεία κτλ. που θα το φάω και θα κάνω καλό στο σώμα μου, θα το δώσω να φάνε αγαπημένοι μου άνθρωποι και θα κάνω και σε αυτού καλό. Η σχέση στα χυφαγεία όμως της σημερινής εποχής είναι ως εξή. Μπαίνουμε για παράδειγμα σε μια εφαρμογή γνωριμιών. Η πιο συνηθισμένη στις μέρες μας που την ακούμε συχνά είναι το Tinder. Υπάρχουν και πολλές άλλες. Swipe right. Γυρνάς δεξιά, σας αρέσει η φάτσα του αλουνού ή της αλληνής. Αριστερά δεν αρέσει. Άμα και οι δυο έχουν πατήσει δεξιά ή έχουν εγκρίνει την πρώτη εικόνα, μπορούν να συνομιλήσουν. Αρχίζουν οι άνθρωποι να συνομιλούν. Η συνομιλία πολύ γρήγορα πάει στο θες να γνωριστούμε, γνωρίζονται, συναντιούνται. Τώρα με την καραντίνα δεν ξέρω που συναντιούνται, παλιότερα συναντιόντουσα σε καφετέριες, σε μπαρ, σε εστιατόρια. Προσοχή τώρα με την, μέσα στην καραντίνα με τις γνωριμίες αυτές από αγνώστους από το διαδίκτυο. Φρένο, 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 διαδικτυακά τα ραντεβού, όχι από κοντά, μέχρι να τελειώσει αυτό το κακό. Λοιπόν, γνωρίζονται οι άνθρωποι. Στην πρώτη γνωριμία όλοι μας προσπαθούμε να, έχουμε, να δώσουμε την καλύτερη εντύπωση. Όλοι μας προσπαθούμε να είμαστε τέλειοι. Εγώ φυσικά δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Εγώ είμαι μια πολύ ωραία περίπτωση. Θέλετε να μάθετε για μένα. Εγώ στις πρώτες γνωριμίες είμαι εντελώς απλοϊκή και κανονική σαν να είναι μια καθημερινή μέρα και ο λόγος που το κάνω είναι γιατί δεν θέλω Ούτε εγώ να έχω υψηλέ προσδοκίε, ούτε οι άλλοι να έχουν υψηλέ προσδοκίε. Μην με λαμβάνετε υπόψη με, να είμαι εκτό ε, κανονικού σχεδίου. Φαντάζομαι και άλλου που το κάνουν. Αλλά οι περισσότεροι, την πρώτη με φορά που θα συναντηθούμε με κάποιο νέο πρόσωπο, είτε είναι ραντεβού στα τυφλά από το διαδίκτυο, είτε είναι ένα ραντεβού που έχουν βρεθεί με κάποιον σε ένα περιβάλλον, με κάποιον σε ένα περιβάλλον φιλικό ή έξω, και μετά έχουν συνομιλήσει ή του έχουν συστήσει κάποιοι άλλοι, ξέρουν φατσικά ο ένα τον άλλο. Στην πρώτη συνάντηση θα πάνε περιποιημένοι, αμπιγέ, ντυμένοι, ωραία. Παμένε οι κοπέλε, με τα αξεσουάρ του, με ωραίο ντύσιμο, ψιλό παπούτσι να τονίζει τι καμπύλε του σώματο. Ε, και οι άνδρες θα πάνε φρεσκολουμένοι, υποθέτουμε, θέλουμε, ξυρισμένοι, αν ξυρίζονται, είπε τη γενιά δεν τους ελέγχουν. Τέλος πάντων, στα πρώτα ραντεβού δείχνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Και ο άλλος δείχνει τον καλύτερο του εαυτό. Και πώς ξεκινάει μια σχέση με καλές προοπτικές, έτσι όπως τη γράφει φίλη. Θέλεις με, θέλωσε, θέλουμε ένα στον άλλο. Μια τραγούδι, η, η γαρμπή με τον η Βίσση με τον Ρουβά τραγουδούσε. Σε θέλω, με θέλει, γιατί δεν παντρευόμαστε. Mm. Έτσι απλοϊκά τα φτιάχνουμε στο μυαλό μα. Fast food, με θέλει, με θέλει αυτό, το θέλω κι εγώ, με θέλει αυτή, τη θέλω κι εγώ. Τζουτ, στο ψητό κατευθεία, Πάμε να τα κάνουμε όλα από την αρχή. Και να φάμε και να πιούμε και να παυτώσουμε κιόλα. Και λιώνει η πρώτη συνάντηση και. <ΣΣΣΣ> Έχω κάνει σχέση. Εντάξει, μωρέ, τα λέω πολύ γρήγορα. Μπορεί κάποιοι στη δεύτερη συνάντηση να φάνε και να πιούν, ή στην τρίτη, ή στην τέταρτη. Αλλά πάλι γίνεται έτσι πάρα πολύ νωρί. Το introduction, η γνωριμία των, των ανθρώπων, ακόμη και αν δεν κάνουν σεξ νωρί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν και επιδιώκουν η σεξουαλική επαφή να έρθει αργότερα, μετά που θα σιγουρευτούν, όσο γίνεται να σιγουρευτούν για το ότι υπάρχει συμβατότητα. Από την άλλη, υπάρχουν και άνθρωποι που γνωρίζονται. Δεν του βγαίνει το ερωτικό κομμάτι, γνωρίζονται καλύτερα, βλέπουν ότι υπάρχει συμβατότητα, αλλά δεν του βγαίνει το ερωτικό. Τέλο πάντων, είναι περίπλοκα τα πράγματα. Όμω, επειδή στο κανάλι είμαστε ενήλικε και οι ε, ε, φίλοι που στέλνουν την επιστολή είναι άνω των 50, ε, στι περισσότερε περιπτώσει τα πράγματα γίνονται γρήγορα. πότε, πότε ξεκινάει ουσιαστικά μία σχέση. Αυτό πρέπει να ερωτήσουμε. Μία σχέση ξεκινάει ουσιαστικά όταν δύο άνθρωποι αρχίζουν να μιλάνε στα μηνύματα και στα τηλέφωνα. Μία σχέση ξεκινάει ουσιαστικά όταν δύο άνθρωποι βγουν ραντεβού. Μία, άνθρωποι, μία σχέση ξεκινάει ουσιαστικά όταν δύο άνθρωποι κάνουν σεξ. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Και στα μηνύματα να έχεις μιλήσει πολύ καιρό. Και ραντεβού να έχεις πάει και σεξ να έχεις κάνει. Δεν είναι απαραίτητο ότι έχει ξεκινήσει μια σχέση. Η σχέση ξεκινάει όταν και οι δύο άνθρωποι θεωρούν φυσικό, τους βγαίνει ο natural, τους βγαίνει natural, τους βγαίνει φυσικά, να επικοινωνούν, να, συ, να συναντιόνται και να περνούν χρόνο με τον άλλο άνθρωπο. Αυτό μπορεί να συμβεί Στι δύο εβδομάδε, μετά που έχουμε μιλήσει για πρώτη φορά, στου δύο μήνε, σε κάποιου μπορεί να συμβεί στα δύο χρόνια, δεν σημαίνει ότι επειδή βγήκαμε ραντεβού ή επειδή κοιμηθήκαμε μαζί, ότι έχουμε σχέση. Γι' αυτό, όσοι ακούτε αυτό το βίντεο και είστε ευαίσθητοι άνθρωποι, και δεν είναι κακό να είσαι ευαίσθητο, είναι πολύ όμορφο πράγμα να είσαι ευαίσθητο, και γνωρίζετε τον εαυτό σα ότι αν προχωρήσετε σε ερωτικέ πράξει θα δεθείτε. Και θα χτίσετε προσδοκίε γιατί έτσι λειτουργεί το μυαλό σας. Έχω κάνει κάτι με αυτόν τον άνθρωπο, έχω φιληθεί, έχω απαυτοθεί, έχω φτωθεί, έχω κάνει... Α, αρχίζω και σκέφτομαι και όσο βαρά και ο ερωτικά αυτόν τον άνθρωπο, αν είμαστε σε αυτή την κατηγορία, αν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, καθυστερούμε την ερωτική επαφή, ακόμη και αν έχουμε την επιθυμία να το κάνουμε, όχι για να ξεγελάσουμε τον άλλον, όχι για να τον κάνουμε τον άλλον να κολλήσει, αλλά για να σιγουρευτούμε ότι εμείς οι ίδιοι δεν θα χτίσουμε προσδοκίε πολύ νωρί. Εάν μπορούμε να το διαχειριστούμε συναισθηματικά και γνωστικά, το να προχωρήσουμε σε μια ερωτική επαφή και να μην θεωρήσουμε ότι ξεκίνησε σχέση, καλώ. Αλλά πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να το, να το διαχειριστούν γνωστικά αυτό. Και οι περισσότεροι από αυτού που μπορούν να το διαχειριστούν γνωστικά μπορούν γιατί ακριβώ δεν έχουν και πολύ ενσυναίσθηση. Άρα θα είναι και λίγο ανησυχητικό να μπορεί να το διαχειριστεί γνωστικά αυτό. Το να κοιμηθεί με έναν άνθρωπο και μετά να μην νιώσει κάποια σύνδεση. Έχει ανθρώπου οι οποίοι λένε ότι μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του καθενό και να ξέρω τι είδου κίνητρα έχει για τη συμπεριφορά του, τι είδου άμυνε μπορεί να έχει. Μπορεί κάποιο άνθρωπο να έχει πληγωθεί βαθιά από ερωτικέ σχέσει στο παρελθόν. ...από έρωτες μεγάλους που κατέληξαν άδοξα, να έχει βιώσει την ερωτική προδοσία και υποσυνείδητα να αποφασίζει ότι εγώ δεν θέλω να δίνομαι ψυχή τε και σώματι, θα δίνομαι μόνο σώματι και θα περιοριστώ στη σωματική ικανοποίηση αναγκών, στην ανεκανοποίηση των σωματικών αναγκών. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας που δεν μας αφορά αν ο άλλο έχει αυτό το συμβαστικό μηχανισμό άμυνα, αυτό μα αφορά είναι να δούμε πώ λειτουργούμε εμεί και πώ ταιριάζει καλύτερα στη δική μας ψυχοσύνθεση, στη δική μα συναισθηματική συνθήκη να διαχειριστούμε αυτά τα θέματα. Άρα, δεν προβαίνουμε σε ολοκλήρωση της ερωτικής πράξης προτού ε, γνωρίσουμε αρκετά καλά το καινούριο πρόσωπο και να δούμε όχι αν μας θέλει, αντώνη την θέλουμε. Γιατί αν προχωρήσεις νωρίς το να κάνει έρωτα και είσαι και ευαίσθητος άνθρωπος που χτίζεις προσδοκίες, μετά η προσοχή σου όλη είναι μήπως με θέλει αυτός ο άνθρωπος, με θέλει αυτή η γυναίκα, με φταί, θέλει αυτός ο άνδρας, με θέλει αυτό το πρόσωπο. Και δεν πάει η προσοχή στο θέλω αυτό το πρόσωπο, μου κάνει αυτό το πρόσωπο. Και υπάρχει και ένα κομπάτι μα συντηρητικό, το οποίο λέει άπαξ και πρόλαβε και έκανε κάτι ερωτικό με τον άλλο, πρέπει μετά να το κάνει σχέση ώστε να μείνει σε μπίπ. Γιατί μπορεί ένα άνθρωπο να είναι ευαίσθητο, να έχει προχωρήσει στο να έχει μια ερωτική επαφή, μετά την ερωτική επαφή να καταλάβει κάποια σημάδια ότι υπάρχει, ότι κάτι πάει με αυτή τη νέα γνωριμία και να ντρέπεται από τον εαυτό του να σκέφτεται τώρα αν το σταματήσω. Σημαίνει ότι είχα κάνει συνάντηση τη μια φορά. One night stand και μια ξεπέτα. Και εγώ δεν είμαι για ξεπέτε. Και επειδή δεν είμαι για ξεπέτε, σα πάω να κάνω μια σχέση και να τα φάω όλα τα προβλήματα στο κεφάλι τα οποία όπω έγραψε η φίλη φαίνονται από την αρχή. Άρα, οδηγίε προ ναυτιλωμένου. Αποφεύγουμε να έχουμε νωρί ερωτική επαφή. Εάν όμω παρόλα αυτά έχουμε νωρί ερωτική επαφή, είτε γιατί έχουμε υψηλή λύπη, είτε γιατί έτυχε, είτε γιατί πέτυχε, είτε ξέρω εγώ τι άλλο, δεν αφήνουμε τον εαυτό μα να πέσει στην παγίδα ότι μια και κοιμήθηκα με αυτόν τον άνθρωπο, πρέπει οπωσδήποτε να κάνω σχέση μαζί του. Μαζί του, μαζί τη. Εντάξει. Εάν μα έχει συμβεί κάτι τέτοιο και δυσκολευόμαστε να το διαχειριστούμε, παίρνουμε τη βοήθεια ενό ψυχολόγου για να το διαχειριστούμε. Γιατί εκεί γίνονται τα μεγαλύτερα λάθη στην αρχή στην αρχή. Επενδύεις νωρίς και μετά φοβάσαι μη χάσεις την επένδυση, ντρέπεσαι μήπω και δεν είναι επένδυση αυτό και είναι κάτι άλλο που θεωρείς ότι δεν θα σε χαρακτήριζε καλά να το κάνεις. Οπότε πα με τα μούτρα και βουτά in deep shit που λένε οι Μέσα στα βαθιά προβλήματα. Κάτι άλλο σημαίνει αυτή η λέξη, Shit happens, το έχουμε πει. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ενθουσιασμού του έρωτα και της αγάπης. Ο ενθουσιασμός είναι η χημική αναστάτωση που νιώθουμε όταν γνωρίζουμε ένα νέο, ερωτικό, ένα νέο πιθανό ερωτικό σύντροφο, ο οποίος μας ελκύει ερωτικά και ο οποίος είναι πολλά υποσχόμενος, πολλά υποσχόμενοι. Γνωρίζοντας ένα νέο πρόσωπο, το οποίο εκ όψεως, εκ πρώτης γνωριμίας, εκ πρώτης συναναστροφής μας φαίνεται ελκυστικό, ενδιαφέρον, σπουδαίο. Ο ενθουσιασμός είναι προτού γνωρίσεις καλά τον άλλον, είναι προτού ζήσει τον άλλον, είναι προτού ελεγχθεί η συμβατότητα με τον άλλον, είναι ένα πρωταρχικό στάδιο το οποίο μπορεί να διαρκέσει από μερικές ώρες μέχρι μερικές μέρες ή ακόμη και μερικούς μήνες, ένα-δύο μήνες. Ο ενθουσιασμός είναι απαραίτητος για το ξεκίνημα μιας σχέσης. Δεν είναι όμως ένα καταληκτικό συνδέσθημα, ενδεικτικό του αν είναι καλή για μας αυτή η νέα γνωριμία ή όχι. Ο ενθουσιασμός, όπως είπα, είναι μια νευροχημική αναστάτωση. Αναστατώνεται το είναι μας. Νιώθουμε έλξη. Νιώθουμε ε, προσμονή. Νιώθουμε ενθουσιασμό. Ναι, ενθουσιασμό. Νιώθει ενθουσιασμό. Wow, wow, wow. Ψηλώνει αδρεναλίνη. Τι ωραία περιπέτεια. Καινούργια γνωριμία. Wow, και είναι έτσι αυτή, και είναι έτσι αυτό. Και oh, 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 oh. Εντελώ. Ένα νευροχημικό αναστάτωμα. Μια νευροχημική αναστάτωση. Ο ενθουσιασμό κοπάζει συνήθω με την έναρξη τη σχέση ή με την έναρξη τη σεξουαλική επαφή μεταξύ του ζευγαριού. Και εκεί θα φανεί αν θα πάμε σε ένα καινούριο στάδιο, στο επόμενο στάδιο που είναι ο έρωτας. Τι σημαίνει ερωτεύομαι έναν άλλον άνθρωπο. Τι σημαίνει πέφτω στον έρωτα. I'm falling in love που λένε οι Ιγγλες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι είχα αρχικά ενθουσιασμό για έναν άνθρωπο, γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο λίγο καλύτερα, ήρθα πιο κοντά, φιλήθηκα, παυτώθηκα από όλα αυτά, και έχω δεθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Έχω πέσει στον έρωτα. Έχω δαγκώσει τη λαμαρίνα, έχω πατήσει την μπανανόφλουδα. Γλίστρισα στον έρωτα, έπεσα στον έρωτα. Όλες είναι αρνητικές εκφράσεις γιατί ακριβώς όταν ερωτεύεσαι χάνει την ελευθερία σου. Όταν ερωτεύεσαι είσαι σε μια κατάσταση πολεμική, είσαι σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, νιώθεις πεταλούδες που λέγε μια φίλη μου. Στην καρδιά, στο στήθο, δεν τα που νιώθετε τι πεταλούδε. Όσοι νιώθετε. Νιώθει πεταλούδε. Νιώθει πεταλούδε. Ε, Έχει προσμονή να συναντήσει αυτό το πρόσωπο. Εξειδανικεύει αυτό το πρόσωπο στο στομαχι που νιωθετε τι πεταλουδε οσοι νιωθετε νιωθει πεταλουδε νιωθει πεταλουδε εχει προσμονη να συναντησει αυτο το προσωπο εξειδανικευει αυτο το προσωπο στο μυαλο σου, στον έρωτο. Έχει εξειδανικευμένο αυτό το πρόσωπο. Είναι ο υπότη πάνω στο άσπρο άλογο. Είναι η πριγκίπισσα, η ραπονζέλ με τα μακριά μαλλιά που σου κοιτάχει κάνει σκάλ αν ανέβεις, να ανέβει να πα να την πιάσεις. Και είναι όλο ονειρικά. Ο έρωτα, Διαρκεί περίπου τρει μήνε. Για κάποιου λίγο περισσότερο, για κάποιου λίγο λιγότερο. Γι' αυτό λέμε ότι μία σχέση δεν θεωρείται μακροχρόνια αν δεν περάσουν έξι μήνε. Λέμε πλέον. Παλιότερα είχαμε άλλε ορολογίε, αλλά πλέον με αυτέ τι σχέσει fast food πρέπει και εμεί οι ειδικοί των σχέσεων να συμμορφωθούμε με τα καινούργια προγράμματα. Βέβαια, όλα αυτά είναι πλασματικά. Για τον κάθε άνθρωπο ισχύει κάτι διαφορετικό, και αυτά που σα λέω τώρα είναι γενικά και δεν σημαίνει ότι ισχύουν για τον καθένα ξεχωριστά, ούτε σημαίνει ότι όλοι βιώνουν έτσι αυτά τα στάδια. Μιλάω γενικά όπω με έχετε ερωτήσει. Την περίοδο που είμαστε ερωτευμένοι, όλε μα οι κουβέντε περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπο που είναι το υποκείμενο του ερωτά μα, όχι αντικείμενο, το υποκείμενο του ερωτά μα. Αυτήν, αυτόν, τον οποίο σκεφτόμαστε συνέχεια, βλέπουμε και όνειρο. Συναντιόμαστε με αυτό το πρόσωπο. Θέλουμε να περνάμε χρόνο με αυτό το πρόσωπο. Θέλουμε να έχουμε σωματική επαφή να αγγίξουμε το δέρμα μα, το δέρμα αυτού του προσώπου. Θέλουμε να αρχόμαστε σε επαφέ. Θέλουμε, 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 θέλουμε. Είμαστε τρελαμένοι. Δεν βλέπουμε καθαρά. Ό,τι λάθο κάνει αυτό το πρόσωπο, το συγχωράμε. Ε, η έγνοια μα, η μεγάλη, είναι μην τυχόν και χάσουμε αυτό το πρόσωπο. Πλέον έχουμε χάσει κάθε έλεγχο να κρίνουμε αν μα κάνει αυτό το πρόσωπο ή όχι. Γι' αυτό εγώ λέω καλύτερα να μπαίνουμε στο ερωτικό συνέστημα νωρί. Δηλαδή να αφήσουμε λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα από την αρχή μιας γνωριμίας μέχρι να γίνει να φτάσουμε στο ερωτευόμαστε για να μην χάσουμε παντελώς την ελεύθερη βουλήσή μας. Και είναι παρατηρημένο ότι για λόγους ίσως και βιολογικούς αλλά σίγουρα κοινωνικούς αρκετοί άνθρωποι όταν φτάσουν και έχουν ερωτική επαφή με ένα πρόσωπο που φλερτάρουν μπαίνουν στο τρυπάκι του έρωτα. Όχι απαραίτητο όλοι, όχι πάντα, αλλά είναι πιο εύκολο να γίνει. Το να είσαι ερωτευμένο μπορεί να διαρκέσει χρόνια πολλά. Αλλά για να διαρκέσει χρόνια πολλά το να είσαι ερωτευμένο με ένα πρόσωπο, πρέπει παράλληλα να αναπτυχθεί και η ερωτική αγάπη. Η ερωτική αγάπη είναι ένα ιδιαίτερο είδο αγάπη. Αγάπη σημαίνει στενή σε θετική σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων. Deep meaningful connection between two people. Βαθιά σύνδεση με νόημα μεταξύ δύο ανθρώπων. Για να διαρκέσει ο έρωτα χρόνια πολλά, ο ενθουσιασμό είπαμε θα φύγει, φεύγει, είναι χημεία, είναι ε, ορμόνε, είναι νευροδιαβεβαστέ, είναι στην αρχή. Είναι για να μα κινητοποιήσει να γνωρίσουμε το άλλο πρόσωπο ενθουσιασμό. Για να διαρκέσει πολλά χρόνια ο έρωτα, για να διαρκέσει για το υπόλοιπο τη ζωή μα ο με ένα έτσι πολύ ρομαντικό τρόπο. Θα σε αγαπώ για το υπόλοιπο τη ζωή μου. Θα είμαι ερωτευμένη μαζί σου για το υπόλοιπο τη ζωή μου. Αυτό μπορεί να το πει με σιγουριά κάποιο που έχει. <laughs> που ξέρει πώ θα τελειώσει η ζωή του. Κάποιο με λοθάνατο π.χ. που είναι, ξέρω εγώ, πλάκα κάνω τώρα, που είναι, ξέρω εγώ, που είναι να τον εκτελέσουμε θαύριο που Μπορεί να πει θα σε αγαπώ στο τέλο τη ζωή μου και θα έχει δίκιο οι υπόλοιποι. Τα λέμε. τα, τα αποσύρουμε. Τη γερή αυτή που δεν χρειάζεται να τα αποσύρουν. Λοιπόν, για να διαρκέσει ο έρωτα χρόνια πολλά, πρέπει να συνοδευτεί από την ερωτική αγάπη. Η ερωτική αγάπη είναι μια θετική σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι έχουν ερωτική σχέση. Ο έρωτα είναι ένα συνέστημα το οποίο δικαιολογείται όταν ξεκινήσουμε να έχουμε ερωτικέ επαφέ. Η ερωτική αγάπη ξεκινάει όταν έχουμε ερωτική σχέση. Γι' αυτό όσοι λένε αγαπάω κάποιον με τον οποίο δεν έχω σχέση, δεν τον αγαπάνε. Έχουν, ενθουσιασμό με εκείνο το πρόσωπο ή αιμονή με εκείνο το πρόσωπο. Παράλληλα με τον έρωτα αρχίζει να χτίζεται η ερωτική αγάπη και η ερωτική αγάπη έχει τα στοιχεία της υγιού συνδεσιμότητας μεταξύ δύο ανθρώπων που επικοινωνούν υγιεινά. Χθεσινοβραδινό βλοκ, ενεργητική, ενεργητική ακοή, ακούω ενεργά, και επικοινωνία. Ενεργητική ακρόαση και επικοινωνία. Ακούω ενεργά και επικοινωνώ. Δύο ανθρώπων οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να γνωρίσουν ουσιαστικά ο ένας τον άλλον, να καταλάβουν ο ένας τον άλλον, είναι διατεθειμένοι να συνδεθούν, να έρθουν ο ένας κοντά στον άλλον και να συνδέσουν τις διαφορές τους, να, να, να μπουν τα αρνητικά μέσα στα θετικά και τα θετικά μέσα στα αρνητικά ή το θηλυκό μέσα στο αρσενικό και το αρσενικό μέσα στο θηλυκό, να ενωθούν, να συνδεθούν δύο άνθρωποι να χτίσουν μαζί την αφήγηση της σχέσης τους. Ποιοι είμαστε εμείς. Είμαστε η Μαρία και ο Γιώργος, που είμαστε, συμφωνούμε στο α, στο β, στο γ, στο δ, που ονειρευόμαστε το ε, το ζ, το Ι, το θ, αυτά τα πράγματα, που έχουμε αυτούς τους στόχους, την ταυτότητα του ζευγαριού. Και η ερωτική αγάπη έχει να κάνει με την πνευματικότητα και την απόφαση ...να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι μαζί. Πολύ λίγα ζευγάρια αγαπιούνται ερωτικά. Πολλά ζευγάρια μένουν μαζί από συνήθεια... ...μένουν μαζί από πρέπει... ...από υπακοή στους κοινωνικούς κανόνες... ...μένουν μαζί από άλλους λόγους και όχι από αγάπη. Όταν αγαπάς τον άλλον... ...βλέπεις τις αδυναμίες του... ...γνωρίζεις τις αδυναμίες του... ...και είσαι διατεθειμένος... Να δουλέψει κι εσύ πάνω στον εαυτό σου, να δουλέψει κι αυτό πάνω στον εαυτό του και να δουλέψετε και οι δυο μαζί για να καλυτερέψετε του εαυτού σα και τι σχέσει σα. Υπάρχει μονοπλευρή αγάπη. Ναι, υπάρχει μονοπλευρή αγάπη. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν υπερβολικά. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν υπερβολικά και σα συστήνω να διαβάσετε το βιβλίο τη Ρόπι Νόργουτ Γυναίκε που αγαπούν πολύ, που είναι το καινούριο βιβλίο που έχουμε αρχίσει να διαβάζουμε στη συμμετοχή. Όσοι είστε στη συμμετοχή το κανάλι, στο κανάλι το γνωρίζετε ήδη. Έχουμε τελειώσει με τα δύο πρώτα μου βιβλία στη συμμετοχή και τώρα έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα που μα πέρασε να διαβάζουμε το βιβλίο τη Robin Νόργουτ Γυναίκε που αγαπούν πολύ και να το εξηγούμε. Όσοι δεν είστε στη συμμετοχή και θέλετε να διαβάσετε το βιβλίο, μπορείτε να το βρείτε, να το αγοράσετε. Εγώ το έχω βρει διαδικτυακά το βιβλίο Γυναίκε που αγαπούν πολύ τη Robin Νόργουτ στα ελληνικά. Δεν υπάρχει σε έντυπη μορφή, έχει, έχει εξαντληθεί, αλλά υπάρχει διαδικτυακά. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν υπερβολικά, άνθρωποι που προσκολώνται πάνω σε σχέσει, άνθρωποι που έχουν εθισμού από τι σχέσει και που λειτουργούν με ένα αγαπητικό τρόπο με ανθρώπου με του οποίου δεν υπάρχουν υγιή όρια και χάνουν τον εαυτό του μέσα στη σχέση. Η αγάπη η ερωτική έχει μέσα τα όρια, έχει μέσα το ξεκάθαρο ποιο είσαι εσύ, ποια είμαι εγώ, ποια είμαι εγώ, ποιο είσαι εσύ, ποιοι είμαστε, καθενός, οι υποχρεώσει του καθενό, οι ευθύνε του καθενό, τα δικαιώματα του καθενό οι ιδιαιτερότητε του καθενό, τα οποία τα γνωρίζουμε και μαζί τα δουλεύουμε και ζούμε ευτυχισμένα μαζί. Άρα, αν υπάρχει έρωτα και χτιστεί παράλληλα ερωτική αγάπη, μπορεί αυτό ο έρωτα να διατηρηθεί χρόνια. Δύσκολο πράγμα να διατηρηθεί ο έρωτα χρόνια. Μόνο όταν υπάρχει παράλληλα ερωτική αγάπη μπορεί να διατηρηθεί ο έρωτα χρόνια. Αν δεν υπάρχει ερωτική αγάπη, θα φθίνει συνεχώ και ο έρωτα μέχρι που θα τελειώσει. Αν δεν υπάρχει ερωτική αγάπη και από τι δύο πλευρές. Γιατί μπορεί μια πλευρά να είναι διατεθειμένη να δώσει ερωτική αγάπη και άλλη να μην είναι. Αυτά είχα να πω για τα ξεκινήματα των σχέσεων. Η γνώμη μου είναι ότι αν το ίδιο χρονικό διάστημα που δίνουμε για να αναλύσουμε μια σχέση που ήδη υφίσταται, στο να αναλύσουμε το άνα, για το αν αξίζει τον κόπο να ξεκινήσει μια σχέση, θα γλιτώναμε από πολλά τέτοια προβλήματα. Και επειδή η φίλη στο αρχικό της ερώτημα ρωτάει και λέει πώς μπορούμε να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας από τέτοιες σχέσεις αλλά ταυτόχρονα να μην σταματήσουμε να δίνουμε και να ερωτευόμαστε, κάνουμε πιο μεγάλο το χρονικό διάστημα στην αρχή μιας γνωριμίας, να δούμε καλά τον εαυτό μας και το άλλο πρόσωπο, να κρίνουμε με όσο το δυνατόν πιο καθαρό μυαλό, προτού μπούμε σε όλα αυτά τα θυελώδη ερωτικά συναισθήματα που μας θολώνουν την κρίση την αγάπη μου να έχετε όλοι, την αγάπη μου την έχετε όλοι μάλλον. Όσοι από εσάς είστε σε σχέση εύχομαι να βιώνετε και τον έρωτα και την ερωτική αγάπη. Όσοι είστε μόνοι σας εύχομαι να είστε καλά, να είστε καλά μόνοι σας. Και όταν και αν θελήσετε να δημιουργήσετε μια ερωτική σχέση, κάντε δώρο στον εαυτό σας να δώσετε χρόνο και ενέργεια πρωτού ξεκινήσει αυτή η σχέση. Μην, να μην πέφτουμε με τα μούτρα και να μην θεωρούμε ότι «Α, έχει ένα, δύο, τρία καλά, μου άρεσε και ερωτικά, τα βρήκαμε και στο κρεβάτι, αυτό είναι, αυτή είναι». Όχι, είμαστε πολύ πιο πολύπλοκοι άνθρωποι. Ας εκτιμήσουμε τον εαυτό μας λίγο περισσότερο. Γι' αυτό είμαι πολύ υπέρ του dating, του να βγαίνει κάποιο ραντεβού χωρίς να δημιουργεί σχέση, να γνωριστούν καλά και μετά. Φιλιά!